Κοιτάξτε να δείτε, κάθε χρόνο, πώς λέει η παροιμία, τύχες Γιάννη, τύχα πάντα, κυρία Λούσιο. Δηλαδή, και αυτό δεν είναι καλό, είναι πάντα, έτσι. Πάντα εξ Αθηνών. Τα χρήματα δεν έρχονται εν καιρός, παρά όλες τις πιέσεις, έρχονται πάντα τέτοια εποχή. Και το δασαρχείο για να προβεί στην κοπή των καυσοξύλων πρέπει να έχει τα χρήματα στο ταμείο τους να δημοπρατηθούν για να μπορούν να προχωρήσουν στη διαδικασία. Τώρα αυτή έχει τελειώσει. Αυτό που καθυστερούμε ακόμα είναι περίπου 60 χιλιάρικα που έχουν δοθεί από την, από την περιφέρεια, την αποκεντρωμένη Ιωαννίνου για τον νομό μας. Περιμένουν τα τελευταία χρήματα για να μπορούν να δώσουν λίγη ποσότητα παραπάνω. Αν αυτό το χαρτί περιμένουν για να προχωρήσουν στην, μετά να πούμε στη διαδικασία των, την ίσπραξη των χρημάτων. Αν δεν έρθει αυτό το τελευταίο ένδραμα των 60 χιλιάδων, τα χωρικά που θα δοθούν θα είναι ίσα με τα περσινά. Εάν έρθει αυτό, λέτε, αν θα είναι αυτό, περισσότερα. Θα είναι από δύο χωρικά περίπου στον καθένα παραπάνω. Η διαδικασία πότε θα ξεκινήσει, αυτή την Τέξη? Εβδομάδα πιστεύω, έτσι και αλλιώς θα τελειώσει σίγουρα. Κατόπιν μέσα στη βδομάδα οι πρόεδροι θα καλεσούν να μαζέψουν χρήματα από τους δικαιούχους για να μπορούμε την επόμενη βδομάδα να ξεκινήσουν να δώσουν τα ξύλα. Κύριε Τέρψη, ξέρετε και εσείς πολύ καλά όμως ότι υπάρχουν και κάποια παράπονα, γιατί και τα ξύλα είναι υγρά, που σημαίνει ότι δεν γίνεται σωστή καύση τους όταν οι διαδικασίες γίνονται την τελευταία στιγμή και δεν προλαβαίνουν τα ξύλα να ξεραθούν. Και βέβαια ότι ήδη αυτή τη στιγμή γίνεται χρήση καυσόξυλων, ενώ ο κόσμος δεν μπορεί να τα πάρει. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό γίνεται εδώ και τελευταία 10 χρόνια, να πω, 6-7 εκεί γύρω περίπου είναι που γίνεται αυτό. Παλιά τα ξύλα κοβόντουσαν από το Μάιο και μέχρι τον Αύγουστο, Σεπτέμβρη τα δίνανε στους δικαιούχους. Τώρα τελευταία τα πρώτα χρήματα έρχονται γύρω στις αρχές Αυγούστου. Καταλαβαίνετε τώρα ότι τότε αρχίζουν και κόβονται τα πρώτα ξύλα, τον Αύγουστο. Και τα τελευταία κόπηκαν. Με αποτέλεσμα να μην προλάβουν να ξεραθούν. Τι να κάνουμε, κυρία Λούση, γι' αυτό οι κάποιοι ξέρουν, οι περισσότεροι και διαμαρτύρονται, αλλά οι περισσότεροι κρατούν από πέρυσι ξύλα και φροντίζουν αυτά να κάνουν λίγο αργότερα. Ναι, αλλά και πάλι μέσα σε αποθήκες, κύριε Τέρψη, που αναγκαστικά μπαίνουν, προφανώς δεν στεγνώνουν τα ξύλα. Αυτό το αντιλαμβάνεστε. Ναι, το ξέρετε σίγουρα και πάρα πολύ καλά. Έχετε κάνει κάποια διαμαρτυρία, το θέσατε? Ναι, το θέσατε όμως τους αρμόδιους φορείς. Το θέτουμε συνέχεια, κύριε Λούση. Σας είπα εδώ και 6-7 χρόνια, μην πω 10, που γίνεται το ίδιο πρόβλημα έχουμε πάντα. Καταλαβαίνετε τώρα μετά την κρίση δεν είναι εύκολο να συζητήσουμε μαζί τους όπως συζητούσαμε παλιά. Τώρα πλέον τα κονδύλια έρχονται μετρημένα, έρχονται με το σταγονόμετρο. Ναι, δεν θα αλλάξει κάτι όμως, κύριε Τέρψη, είτε έρθουν νωρίτερα είτε έρθουν αργότερα. Ίσως για είναι το ίδιο αλλάζει, ποσό. Αυτά τα ξέρει σίγουρα ο Υπουργός Οικονομικών καλύτερα, που δεν μας τα στέλνει τον Μάιο και μας τα στέλνει τον Αύγουστο. Σε μια περιοχή ορεινή και οι βουλευτές το ξέρουν και πιέζουν εδώ και χρόνια και δεν έχουμε καταφέρει κάτι να αλλάξουμε ακόμα. Όλοι μας. Μάλιστα. Αυτή τώρα είναι η αλήθεια, δυστυχώς. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Τώρα λέτε ότι και είναι γενικό, κύριε Λούση, δεν είναι μόνο για την Καστοριά. Η διανομή είναι και για τη Φλόρινα, είναι και για τα Ιωάννα. Ναι, μα γι' αυτό λέω ότι ενδεχομένως θα έπρεπε να υπάρξει μια συλλογική διαμαρτυρία από όλους τους δήμους. Υπάρχει, να είστε σίγουροι ότι διαμαρτυρόμαστε πάντα όλοι και οι βουλευτές και εμείς, αλλά δυστυχώς δεν. Όπως και οι επιδοτήσεις, κάποτε τις παίρναμε στα αγροτικά νωρίς και κάθε χρόνο και χειρότερα πηγαίνουμε. Η διανομή, λέτε, θα ξεκινήσει από την ερχόμενη εβδομάδα? Πιστεύω, ναι, αν περιμένουμε αυτά τα τελευταία χρήματα. Αν είχαν έρθει αυτά εγκαίρως, θα είχαμε αυτή την εβδομάδα θα είχαμε μοιράσει ξύλα. Κύριε Τέρψη, μιλάμε, αυτά τα χρήματα αφορούν στα δύο χωρικά παραπάνω. Δεν γίνεται να γίνει η διανομή των δικαιούμενων χωρικών σε αυτή τη φάση και μετά να πάμε στα επιπλέον? Ναι, το κάναμε αυτό πέρυσι, κυρία Λούσιο. Και ήρθαν μετά τα ξύλα και το Νοέμβριο δεν πήγε κανείς να τα πάρει μετά. Και έτσι μείνανε. Καταλάβατε, δηλαδή όταν ο άλλος θα πάει ο δικαιούχος τώρα να πάει να φορτώσει, να πληρώσει φορτηγό, να μεταφέρει τα ξύλα, να πληρώσει έναν ελεύθερο επαγγελματία και μετά να ξαναπληρώσει για τα δύο χωρικά, στοιχίζει. Γι' αυτό είναι θέμα. Μάλιστα. Δεν είναι κοντά τα ξαναπάει να τα πάρει μόνος. Πρέπει να πληρώσει επαγγελματία. Και άλλο να πληρώσεις 10 χωρικά μαζί και άλλο να πληρώσεις 8 συν 2. Θα διατεθούν, το δεύτερο είναι το ίδιο. Κύριε Τέρψη, θα διατεθούν και φέτος κάποιες ποσότητες σε άπορες οικογένειες, έτσι δεν είναι? Ναι, πιστεύω συνήθως, γιατί στο τέλος τα κατεσχεμένα και αυτά που τα περισσεύματα δίνονται για τις άπορες οικογένειες. Και εκεί να τονίσω, γιατί πάρα πολύ, κυρία Λούση, ευχαριστώ που με ρωτήσατε, μου δίνετε το δικαίωμα να πω ότι πάρα πολλοί έρχονται στο Δημαρχείο.
Θα ήθελα να υπενθυμίσω προς όλους τους κατοίκους του Δήμου, αυτοί που έχουν πραγματικά θέμα και είναι στους άπορους, πρέπει να πάνε στην Πρόνοια. Εκεί δηλώνουν τα παραστατικά ζητάει η Πρόνοια και εκεί γίνεται η επιλογή βάσει τα κριτήρια που διαθέτει ο καθένας. Άρα λοιπόν επιλογή. Όσοι δικαιούνται ή όσοι θεωρούν ότι δικαιούνται καυσόξυλα δωρεάν σαν άποροι, να πάνε στην Πρόνοια και όχι στο Δημαρχείο για να μην τους ταλαιπωρούμε κιόλας. Γιατί ταλαιπωρούνται κάποιοι, δεν γνωρίζουν και ψάχνουν να με βρουν για να τους εξηγήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Με το καθαριστικό τους πηγαίνουν στην Πρόνοια, δηλώνονται εκεί και ανάλογα με με το αν πληρούν τα κριτήρια. Θα ζητήσουμε εμείς από την Πρόνοια για 20, για 30, για 50 δικαιούχους, θα μας στείλει η Πρόνοια την λίστα και βάσει αυτής της λίστας θα γίνει η μοιρασιά στους άπορους.